Την καλησπέρα μας στον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο, τον έχουμε στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους συνομιλητές και στους τηλεθεατές του Alert TV. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τα κρίσιμα διακυβεύματα θέλω να μας πείτε ποια είναι εν ώψη της αναμέτρησης της Κυριακής. Τα συνοψίζουμε εσείς δηλαδή και μας μεταφέρετε το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και έξω. Γιατί βλέπουμε ότι και στις άλλες χώρες διαμορφώνεται ένα κλίμα εντυπωσιακό. Πείτε μας. Κοιτάξτε, είναι τέσσερις οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να επιλέξουν ποιο κόμμα τους εκφράζει οι Έλληνες ψηφοφόροι. Πρώτο είναι το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, όπου κυριαρχεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, όπου συνεχίζει την αιματοχυσία. Βέβαια, όσον αφορά την Ελλάδα στην εξωτερική πολιτική, είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες. Η ελληνική λύση μας, το μόνο κόμμα που λέμε, κανένας διάλογος με την Τουρκία, προτεραιότητα να είναι η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Και βέβαια, στην εξωτερική πολιτική είναι σημαντική και η ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Αλβανίας. Η ελληνική λύση είναι το μόνο κόμμα που στέκεται απέναντι στην ένταξη των συγκεκριμένων δύο κρατών για τους προφανείς λόγους που έχουμε εξηγήσει αναλυτικά. Έπειτα, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, και η Ελλάδα εξακολουθεί να ισλαμοποιείται. Το Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία το 2019 έλεγε ότι θα κλείσει τα σύνορα, θα πραγματοποιήσει απελάσεις, δεν έκανε το παραμικρό. Η ελληνική λύση και το ECR, η πολιτική ομάδα στην οποία εντασσόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε η μόνη πολιτική ομάδα και το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που μιλάμε για σφράγισμα των συνόρων, μιλάμε για pushback και μιλάμε για επιστροφές σε τρίτες χώρες όπως είναι στη Ρουάντα, όπως κάνει η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον. Τρίτον, είναι η παράνοια για την προστασία του περιβάλλοντος που εκφράστηκε με το Green Deal, μια πρόταση της κυρίας Φόντερ Λάιεν που έχουμε θέσει μια σειρά από παράλογους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και έχουμε γονατίσει την παραγωγή μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά και την Ελλάδα είναι το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, στο οποίο έχει αναφερθεί επανειλημμένα ο πρόεδρός μας, ο κύριος Βελόπουλος, όπου να πούμε ότι τη στιγμή που έχουν κλείσει οι λιγνητικές μονάδες, πουλάμε το λιγνίτι μας στα Σκόπια, και επειδή τα Σκόπια δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν όλους αυτούς τους παράλογους κανόνες, παράγουν ενέργεια με λιγνίτι φθηνή, λες και εκπέμπουν σε άλλο πλανήτη τα Σκόπια, και μας την πουλούν. Και κλείνοντας, είναι γενικότερα το ζήτημα του πρωτογενή τομέα, της αυτάρκειας στα τρόφιμα και στα αγροτικά προϊόντα. Οι αγρότες μας, εμείς τα έχουμε πει ως ελληνική λύση, έχουν γονατίσει από τις μαζικές εισαγωγές από τρίτες χώρες. Εμείς διεκδικούμε πρώτον αυστηρούς δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, ενίσχυση των παραγωγών μας, και όποιος σε μια τρίτη χώρα θέλει να κάνει εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτείται να έχει τους ίδιους κανόνες που έχουν και η δική μας παραγωγή. Βάζω και ένα πέμπτο ζήτημα με ένα αστεράκι που σχετίζεται με τις αποκαλύψεις που έχει κάνει ο πρόεδρος μας σχετικά με τα τέμπη όλο αυτόν τον καιρό. Είναι και το ζήτημα της διαφθοράς. Η διαφθορά που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, και είναι ευρωπαϊκό ζήτημα διότι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτο να υπάρχει σύνδεση της δικαιοσύνης με το κυβερνών κόμμα, είναι απαράδεκτο να υπάρχει η λέξη συγκάλυψη και είναι απαράδεκτο και παράνομο, γι' αυτό αναμειγνύεται και η Ευρωπαία Εισαγγελέα, να υπάρχει κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων μεταξύ μερικών φύλων της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα πάνω στα οποία θα κληθούν να επιλέξουν ποιο κόμμα τους εκφράζει οι Έλληνες σε μερικά 24 ώρα. Κύριε Φράγκο, εγώ θα σταθώ πριν πάω στους συναδέλφους μου στα της εξωτερικής πολιτικής στα οποία αναφερθήκατε, γιατί αφενός ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη ακόμα και σήμερα να λέει ότι παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της νέας ηγεσίας Προέδρου και Πρωθυπουργού των Σκοπίων, ότι εμείς, λέει, θα αποκαλούμε, σε εισαγωγικά το βάζω, Μακεδονία τη χώρα μας, είπε ότι δεν έχω κατά νου να βάλω κανένα βέτο. Έχουμε και κάτι που είναι ακόμα πιο προκλητικό εν ώψη της Κυριακής. Συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές το κόμμα, το γνωστό κόμμα, το μειονοτικό, του οποίου η επικεφαλής, η κυρία Ασάφογλου, δηλώνει ευθέως
όχι ευθαρσός, με θράσος και προκλητικότητα, ότι είμαι Τουρκάλα, το έχουμε δημιουργήσει Τούρκοι το κόμμα και η μητέρα πατρίδα μου είναι η Τουρκία. Θέλω να δούμε μαζί και το σχετικό απόσπασμα των δηλώσεων της κυρίας Τσικδέμ Ασάφογλου, για να σας ρωτήσω πώς επιτρέπεται με αλφαγιώτα η συμμετοχή ενός τέτοιου κόμματος στις εκλογές της Κυριακής. Πάμε να το δούμε. Κόμμα, αλλά είναι ένα επίσημο κόμμα του ελληνικού κράτους. Απλά έχει ιδρυθεί από Τούρκους και αυτή τη στιγμή η πρόεδρος του κόμματος είναι μια Τουρκάλα. Νιώθω Τούρκος. Ναι. Αλλά μου λέγατε ότι η πατρίδα σας είναι η Ελλάδα. Εννοείται, η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα, η μητέρα πατρίδα μου είναι η Τουρκία, εγώ, η σημαία μου είναι η ελληνική και η μητέρα σημαία μου είναι η τουρκική, απλά είμαι το κάτι διαφορετικό μέσα στην Ελλάδα. Ανήκω σε μια μειονότητα η οποία είναι εθνική, αλλά και θρησκευτική. Δεν αποτελεί, κύριε Φράγκο, μια εκτροπή, να το πω κομψά, το πράσινο φως για τη συμμετοχή ενός τέτοιου κόμματος που δηλώνει ότι είμαστε Τούρκοι? Φυσικά και αποτελεί εκτροπή, φυσικά και αποτελεί ντροπή. Υπάρχει μία μειονότητα, η θρησκευτική μειονότητα. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει μετατραπεί στον καρπαζοεισπράκτορα όλης της γειτονιάς. Έχουμε τα Σκόπια που προκαλούν καθημερινά. Έχουμε την Αλβανία που προκαλεί και τη στιγμή που και δεν υπάρχει ο παραμικρός σεβασμός για την εθνική μειονότητα Βορείας Υπήρου. Και έχουμε φυσικά και την Τουρκία, η οποία προκαλεί συνεχώς, προκαλεί ακατάπαυστα όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε ότι έχει άμεση σύνδεση με την ευρωπαϊκή καθημερινότητα και με το Ευρωκοινοβούλιο η πορεία της Τουρκίας και η σχέση της Τουρκίας. Η Ελλάδα μπορεί με πάρα πολλούς τρόπους να πιέσει την Τουρκία και να τη βάλει στο σωστό δρόμο. Η ελληνική κυβέρνηση βέβαια δεν το κάνει, γιατί στηρίζει την πολιτική του διαλόγου, στηρίζει τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Η Τουρκία παίρνει επίσης δισεκατομμύρια με τη στήριξη και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλάβετε, για την προστασία, για να κρατάει τους παράνομους μετανάστες από το 2016 και μετά, με τη γνωστή συμφωνία, έχει πάρει δισεκατομμύρια η Τουρκία. Εμείς ως Ελληνική Λύση είμαστε ενάντια σε αυτή τη συμφωνία. Και όχι μόνο δεν κρατάει τους παράνομους μετανάστες, τους προωθεί και μας εκβιάζει ότι θα ανοίξω και θα κλείσω τη Στρόφιγγα. Η Ελλάδα έπρεπε ήδη να έχει αναδείξει αυτά τα ζητήματα. Η Ελλάδα έπρεπε. Η ελληνική κυβέρνηση και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατ' επέκταση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναδεικνύει τα θέματα που αναδεικνύεται εσείς και αναδεικνύουμε και εμείς ως Ελληνική Λύση. Η Ελλάδα δεν έπρεπε όλη μέρα να απασχολεί η ελληνική κυβέρνηση δεν έπρεπε όλη μέρα να απασχολεί την ενέργειά της με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έπρεπε πρωτίστως να ασχολείται με το πώς θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο. Έπρεπε να πει ότι αν εμείς θέλετε να στείλουμε τσιρότα στην Ουκρανία, απαιτούμε να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο. Αυτό θα πρέπει να ξέρετε, είναι δεδομένο. Είναι πιο σημαντικό και πιο δίκαιο και ηθικά και βάσει της νομικής κατάστασης να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο, παρά να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή. Ναι. Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία κάνει εισβολή στην Ευρώπη. Και τι μας λένε, έχει κάνει μια εισβολή η Ρωσία στη γειτονιά μας, ενώ η Ουκρανία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μιλάει κανείς. Και με αυτά πρέπει να ασχοληθούν τα επόμενα χρόνια. Απλώς, αν δεν μιλούν, ξέρετε, για το σημαντικότατο αυτό ζήτημα της κατοχής της Κύπρου, μην περιμένετε να μιλήσουν για όλους αυτούς, για το συγκεκριμένο κόμμα και για τα Σκόπια και για το ράμα. Δεν μιλάνε δυστυχώς και δεν έχουν διάθεση να μιλήσουν και θα πρέπει να κριθούν στις ερχόμενες ευρωεκλογές. Ερωτήσεις σας, κύριοι συνάδελφοι. Γιώργο Βλάχο. Εγώ, πριν πάω στην ερώτησή μου στον κύριο Φράγκο, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Δεν υπάρχει κανένας δικαστής στην Ελλάδα για να ξεκινήσει ήδη διαδικασίες εναντίον των μελών της Επιτροπής του Αρείου Πάγου που έδωσε άδεια να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές η Τουρκάλα? Δεν υπάρχει ένας δικαστής σε ένα ολόκληρο δικαστικό σώμα να πει, παιδιά, εδώ έχετε κάνει παράβαση, έχετε δώσει άδεια να μετάσχει στις ευρωεκλογές η Τουρκάλα? Τώρα πάω στον κύριο Φράγκο. Κύριε Φράγκο, είδαμε τις Βρυξέλλες να έχουν ένα τεράστιο φανατισμό υπέρ των εμβολίων.
Τον ανάλογο φανατισμό σήμερα βλέπουμε να έχουν οι Βρυξέλλες υπέρ του εξοπλισμού της Ουκρανίας και της συνέχισης του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και ενδεχομένως επέκτασης του πολέμου και με άλλα κράτη. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μίζα πίσω από αυτό το φανατισμό? Δηλαδή κάποιοι στις Βρυξέλλες, και δεν ξέρω κανέναν, σιτίζονται με μίζες και από τα εμβόλια και από τα εξοπλιστικά και μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την τρελά? Κοιτάξτε, όσον αφορά αρχικά τη συμμετοχή του συγκεκριμένου κόμματος, κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την Ελλάδα. Η Ελλάδα αποφασίζει και η ελληνική δικαιοσύνη ποια κόμματα συμμετέχουν στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Οπότε, για να μην πετάμε αλλού τον μπαλάκι, είναι η ελληνική δικαιοσύνη και το ανώτατο ειδικό δικαστήριο υπεύθυνο για το πώς και ποιοι κατεβαίνουν στις ευρωεκλογές και αυτοί έχουν την ευθύνη για το συγκεκριμένο κόμμα. Τώρα, όσον αφορά και τα εμβόλια και την εμπλοκή στην Ουκρανία, εγώ θεωρώ ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπεί όλα τα τελευταία χρόνια σε μια μαριονέτα της Αμερικής. Έχει εμπλακεί πολύ περισσότερο από την Αμερική στο συγκεκριμένο πόλεμο και έχει γονατίσει οικονομικά τη στιγμή που και η Αμερική βγάζει δισεκατομμύρια μέσω του LNG, για παράδειγμα, και η Ρωσία που αποφεύγει εντεχνιέντος τις περιβόητες κυρώσεις πλουτίζει. Και ο μόνος που έχει βγει χαμένος είναι ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος πολίτης, επειδή έχει καλοθελητές κυβερνώντες. Όμως, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Θεωρώ ότι στην επόμενη σύνθεση, όχι μόνο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και του Συμβουλίου, όταν θα έχουμε σιγά-σιγά εθνικές εκλογές στα κράτη-μέλη, θα αρχίσουν να έρχονται στην κυβέρνηση κόμματα όπως είναι η Ελληνική Λύση, όπως είναι το Φιντές του Ορμπάν, που είναι ήδη στην κυβέρνηση. Με τον Ορμπάν διαφωνούμε σε πάρα πολλά ζητήματα, αλλά για μένα αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς έχουμε φτάσει να διεκδικούμε τα δεδομένα. Αυτό που προέχει είναι να μην γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος ήδη για πολλούς έχει ξεκινήσει. Θα βγει η Λεπέν στη Γαλλία πρώτο κόμμα. Σήμερα ήταν οι ευρωεκλογές στην Ολλανδία. Θα μας ενημερώσει ο κύριος Πιστόλας για τα αποτελέσματα. Εκτιμώ ότι ο Βίλντερς θα είναι πρώτο κόμμα. Αυτές οι φωνές, που για κάποιους είναι ακραίες, θα είναι οι φωνές που θα σώσουν την Ευρώπη. Οι φωνές όπως της Ελληνικής Λύσης είναι οι φωνές που λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να ρίχνεις σπίθες στο μέτωπο, mm-hmm. κάτσε σε ένα τραπέζι και πάρε το ρόλο του διαμεσολαβητή και επιδίωξε να βρεθεί ειρήνη. Αυτό έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται εγώ και ο κύριος Βελόπουλος και οποιοδήποτε λέει, παιδιά, μήπως να σταματήσει αυτό το αιματοκύλισμα στην Ουκρανία, μήπως να σταματήσουμε να στέλνουμε όπλα, να μας τσουβαλιάζουν ότι εξυπηρετούμε τα ρωσικά συμφέροντα. Εξυπηρετούμε την ειρήνη. Και κλείνοντας να πω ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε, το λέω συνέχεια και θα συνεχίσουμε να το λέμε, την ίδια εισβολή που για αυτούς κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, κάνουν οι Αζέροι στον Αγκόρνο Καραμπάχ, πραγματοποιούν στην Αρμενία μια γενοκτονία. Και ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο δεν καταγγέλει το παραμικρό για τον Αλίεφ, που είναι ένας δικτάτορας, αγοράζει αέριο, ξέρετε, και πληρώνει την εισβολή και η Ελλάδα, επειδή βλέπω και πολλούς Έλληνες υποψηφίους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως πάνε στις αρμενικές κοινότητες και βγαίνουν φωτογραφίες, τους λένε οι Αρμένοι για τις συμφωνίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αζερβαϊτζάν. Αγοράζει η Ελλάδα αέριο και πληρώνει την εισβολή των Αζέρων στην Αρμενία. Απλώς έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, που δυστυχώς εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, όπως εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των μεγάλων φαρμακευτικών. Μάλιστα. Τώρα εξυπηρετεί τα συμφέροντα Ανδρέα. Του ΝΑΤΟ και αυτών που πουλούν όπλα στο Ανδρέα, ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι αυτές τις ημέρες στο Αζερβαϊτζάν προβάλλεται η προπαγανδιστική ταινία Σαδίκ του τουρκικού βαθέως κράτους. Και εγώ θα πρέπει να το πω στους Έλληνες ψηφοφόρους ότι όταν βλέπετε άτομο να σιωπά πολλό δε να υποστηρίζει τις θηριωδίες του Αζερβαϊτζάν ή να συναναστρέφεται με τον δικτάτορα Αλίεφ, να ξέρετε ότι τα παίρνει. Κανένας έντιμος με βασική ιστορική γνώση δεν πρόκειται να υποστηρίξει το Αζερβαϊτζάν, οπότε είναι προς τιμήν σας, κύριε Φράγκο, αυτό που είπατε τώρα μόλις, το οποίο δυστυχώς δεν το είπε κανένας άλλος υποψήφιος ευρωβουλευτής ή είναι ευρωβουλευτής από τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, καταδικαστικό ψήφισμα κατά της Ελλάδας από το Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα Τέμπη και την Σύμβαση 717. Ευρωπαϊκή, η Κομισιόν διερευνά σκάνδαλο μαμούθ 2,5 δισεκατομμυρίων για έργα δήθεν ψηφιακά που τα ελιμένοντο 10 εταιρείες με εντολή Μητσοτάκη. 70 εκατομμύρια
πρόστιμο ουσιαστικά δεν μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκάνδαλο με τα σκουπίδια στην Πελοπόννησο. Και τέλος, 300 εκατομμύρια συν το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες ενισχύσεις. Ο Μητσοτάκης έχει καταστήσει τη χώρα παρία της Ευρώπης. Πώς έχει το δράσος, κύριε Φράγκο, να παριστάνει τον ευρωπαϊστή? Κοιτάξτε, αυτό είναι η ουσία της συζήτησης εν ώψη των ευρωεκλογών. Εμείς και η Νέα Δημοκρατία, για την ακρίβεια, όχι εμείς, που υποτίθεται είναι το πιο φιλοευρωπαϊκό κόμμα και προωθεί και την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνει ό,τι τη συμφέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ουσιώδη δεν κάνει το παραμικρό. Όλα αυτά τα ζητήματα που αναδείξατε είναι κόκκινα πανιά. Για κάθε ένα από αυτά που αναδείξατε, οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε παραιτηθεί. Ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε γιατί έκανε ένα πάρτι το αντίστοιχο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πανδημίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι από τις πιο σημαντικές σελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι να πάρει 35 δις. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει, επειδή μιλούν και για απόδοση και για ανάπτυξη και για οικονομική ευημερία της χώρας μας, η Ελλάδα έχει πάρει μόλις 3,5 δις περίπου, δηλαδή ούτε το 10%. Και το μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης πάει, όπως είπατε σωστά, στους φίλους. Πάει, αν δεν κάνω λάθος, σε 36 ομίλους εταιριών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι οι κτηνοτροφικές μονάδες, που είναι τα αγροκτήματα, που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση που έχει πληγεί αυτά τα χρόνια, έχουν πάρει ούτε το 0,5% από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η διαφθορά είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Και κλείνοντας να πω, ναι, η Ευρωπαία Εισαγγελέας δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να βλέπει πού πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Ο κύριος Γεωργιάδης, η δήλωση που είχε κάνει, που είχε πει, εντάξει, δεν έχουμε εμείς λόγο να απαντήσουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, και είχε πει κιόλας, αν θυμάμαι καλά, δεν καταλαβαίνω και γιατί ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Είχε δώσει μια τέτοια απάντηση. Ο κύριος Γεωργιάδης, παρόλο που ήταν Υπουργός Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, δεν γνωρίζει το θεσμό, μάλλον, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, που είναι αυτός ακριβώς, να βλέπει τι γίνονται τα ελληνικά κονδύλια. Στα Τέμπη, η Σύμβαση 717 είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια. Και αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο έφτασε να είναι πάνω από 500 εκατομμύρια και δεν ολοκληρώθηκε και στο τέλος. Γι' αυτό είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας. Πέρα όλα αυτά τα ζητήματα που είχε αναδείξει ο κύριος Μελόπουλος για το μπάζωμα, για το ξυλόλιο. Κωνσταντίνε Μπογδάνο. Και μετά για τη συγκάλυψη, δηλαδή. Κωνσταντίνε Μπογδάνο. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη χώρα έχουμε μερικές φορές την τάση να οριοποιούμε τα πράγματα ή να λιβανίζουμε ο ένας τον άλλον. Καθώς εργάζομαι σε ευρωπαϊκό μέσο στο Brussels Signal, γνωρίζω ότι ο κύριος Φράγκος έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των liberals, των προοδευτικών, των διεθνιστών, των woke, των κυβερνωσών ελίτ, των μη εκλεγμένων που επιβάλλουν αυτά που θέλουν σε εμάς χωρίς εμάς, στο σημείο να φτάσει το πολίτικο, το αγαπημένο μέσο του κυρίου Μητσοτάκη, να αποκαλέσει τον κύριο Φράγκο «The Grand Inquisitor», ειδικό άρθρο του πολίτικου για τον κύριο Φράγκο, «The Grand Inquisitor», ελληνιστή ο μέγας ιεροεξεταστής, καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας του και μέχρι την δημοσίευση του συγκεκριμένου άρθρου είχε υποβάλει 344 ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, μία κάθε 5 μέρες. Η περίπτωση του κυρίου Φράγκου, και κλείνω την εισαγωγή για να περάσω σε μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση, θυμίζει σε όλες και σε όλους ότι σε αυτές τις εκλογές δεν ψηφίζουμε απλά κόμμα, ψηφίζουμε και ευρωβουλευτές. Και κάποιοι ευρωβουλευτές έχουν αποδείξει την αξία τους δίχως καμία αμφιβολία και με την σφραγίδα μεγάλων ευρωπαϊκών μέσων μέχρι τώρα. Κύριε Φράγκο, πόσες και ποιες ήταν οι κυριότερες φορές, διότι δεν μπορείτε να τις πείτε όλες, που αισθανθήκατε μόνος σας ως Έλληνας ευρωβουλευτής στην αίθουσα, στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες? Μπορώ, για παράδειγμα, να σκεφτώ όταν ήσασταν ο μόνος Έλληνας ευρωβουλευτής ο οποίος είπε «Όχι, δεν παραδίδω το βέτο, το δικαίωμα της Ελλάδας στο βέτο». Είμαι βέβαιος όμως ότι υπήρξαν και άλλες φορές. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες από αυτές? Κοιτάξτε, αρχικά σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Τα λέω εγώ. Βέβαια, εγώ παραθέτω ρεπορτάζ. Βέβαια, να πω και για το ζήτημα των ερωτήσεων και για την κοινοβουλευτική δραστηριότητα ότι είναι μια γραμμή και μια οδηγία που έχουμε από τον πρόεδρό μας. Και ξέρετε, στο τέλος της μέρας, όταν έχεις έναν πρόεδρο που είναι πρώτος στις ομιλίες, η ελληνική λύση είναι πρώτη και στις ερωτήσεις και στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν υπάρχει περιθώριο για βουλευτές και ευρωβουλευτές χαμηλών πτήσεων. Οπότε κάνουμε το δεδομένο και ο πρόεδρος, αυτό που είπα από την πρώτη μέρα το 2019, που ξεκινήσαμε να εκπροσωπούμε τους Έλληνες και στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι αξιοποιήστε στο μέγιστο
την δύναμη που σας έδωσαν οι Έλληνες. Οπότε αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να πούμε για τις ερωτήσεις κάτι ακόμη, ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μέγιστο αριθμό ερωτήσεων, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει μπορεί να καταθέσει μέχρι τόσες, γιατί απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Και έπρεπε αυτό που κάναμε εμείς να είναι το δεδομένο και να το κάνουν όλοι. Για μένα δεν θα έπρεπε να γραφτεί ένα άρθρο γιατί κατέθεσα εγώ τόσες ερωτήσεις, αλλά να γραφτεί για κάποιους άλλους. Όπως εμείς καταθέσαμε 350 ερωτήσεις, τα 5 χρόνια είχαν καταθέσει 30 ερωτήσεις. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εσείς κάνετε ρεπορτάζ. Μπορείτε, κύριε Μπογδάνο, να γράψετε ένα άρθρο, να το βρείτε. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική λύση πολλές φορές βρέθηκε μόνη και στην περίπτωση του βέτο, όπου μόνο εμείς και το ΚΚΕ για διαφορετικούς λόγους καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη ντροπιαστική πρόταση που έρχεται δυστυχώς τα επόμενα χρόνια. Και να πούμε εδώ ότι η κατάργηση του βέτο που προτάθηκε από τους ευρωβουλευτές και από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει στο Συμβούλιο και να ξεκαθαρίσουμε, γιατί εκεί θα φάνει πραγματικά τι εκπρεσβεύει ο καθένας. Απλώς όλοι ξέρουν ποια θα είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι μπορεί να ασκηθεί βέτο στην κατάργηση του βέτο. Εκεί θα δούμε πόσα πίδια έχει ο Σάκος και τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά όλοι ξέρουμε τι θα κάνει. Σε πολλά ζητήματα, στην παράνομη μετανάστευση θέλω να σταθώ. Εμείς πολλές φορές διεκδικήσαμε, για παράδειγμα, ο φράχτης και η προστασία των συνόρων να γίνεται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχεται να πληρώσει τα αποτρεπτικά μέσα. Μπορεί η κυρία Γιώχανσον να έρθει με τον κύριο Μητσοτάκη στον Εύρο και να βγήκαν φωτογραφίες στο 1/3 του τμήματος που έχει χτιστεί. Το υπόλοιπο θα ολοκληρωθεί όταν θα μπουν πια όλοι οι λαθρομετανάστες μέσα στη χώρα μας. Αλλά στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία δεν στήριξε την πρωτοβουλία μας για να βρεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για να πραγματοποιηθεί ο φράχτης και στον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι για να μην μπαίνουν, είναι για να μην βγαίνουν, κύριε Φράγκο. Ο φράχτης είναι είτε για να μην βγαίνουν. Δηλαδή, είτε αφού μπουν όλοι. Μετά θα τον ολοκληρώσουν και θα τον ολοκληρώσουν, δεν μπορεί κανένας να βγει. Να πάμε και στον κύριο Πιστόλα, ελάτε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο φράχτης είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ένα μέρος για ένα καλό φόντο για να βγουν προεκλογικά φωτογραφίες και να λένε φυλάμε τα ευρωπαϊκά σύνορα που θα είναι όλοι οι. Ναι, λοιπόν, πολλές φορές νιώσαμε μόνοι, όπως και όταν προτείναμε να καταργηθεί το Green Deal που κανένας δεν μας στήριξε, και για τους Έλληνες παραγωγούς κάναμε πάρα πολλές προτάσεις για να προστατευτεί και η φέτα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, που μπέρδεψε μάλλον τη φέτα εντεχνιέτος με το λευκό τυρί, γι' αυτό είπε ότι έχει 6 ευρώ το κιλό, έκανε στην ουσία την απάτη που κάνουν οι μεγάλοι τυρέμποροι. Σε πάρα πολλά ζητήματα ήμασταν μόνοι, είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, αλλά αν κάνουν μια έρευνα σας ευχαριστώ θερμά. Παρακολουθούν, ξέρουν τις προτάσεις μας και ξέρουν τις θέσεις. Πάμε στον κύριο Πιστόλα, ο οποίος θα μας δώσει το σχόλιο του και για τις εκλογές, όπως είπατε, στην Ολλανδία, για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελάτε, κύριε Πιστόλα. Είναι αλήθεια ότι ξεκινάνε οι εκλογές σε διάφορες χώρες από σήμερα, αύριο μέχρι την Κυριακή. Τα αποτελέσματα όλων θα τα μάθουμε την Κυριακή. Επίσης είναι αλήθεια ότι και ο Wilders και άλλα κόμματα του ID και του ECR κυρίως, δηλαδή των ευρωοικογενειών που είναι στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναμένεται να αυξήσουν κατά πολύ τους ευρωβουλευτές. Το ερώτημά μου είναι το κατά πόσο βλέπει πιθανό να ισχύουν τα σενάρια το ότι να ξυπνήσουμε τη Δευτέρα με ένα κομμάτι του ID να ενώνεται με το ECR και να δημιουργείται μια μεγάλη ευρωομάδα, η οποία ενδεχομένως θα περνάει και στις έδρες τους σοσιαλιστές. Super group. Κοιτάξτε, η κουβέντα για την ένωση των group, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει. Βέβαια δεν είναι κάτι σίγουρο που μπορεί να γίνει, γιατί θα εξαρτηθεί από πολλά σενάρια. Στην πράξη όμως να πούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε καλά, έρχονται οι νόμοι και οι οδηγίες και όλοι οι ευρωβουλευτές τοποθετούνται πάνω σε αυτές. Άτυπα το ECR και το ID έχει μια συνεργασία, δηλαδή η πολιτική ομάδα που ανήκει η Ελληνική Λύση με την πολιτική ομάδα που ανήκει η Λεπέν και ο Wilders. Και τι εννοώ? Όταν έρχεται μια πρόταση για την προστασία των συνόρων, και τα δύο group έχουν την ίδια θέση. Μάλιστα. Ενώ τα άλλα κόμματα έχουν μια άλλη θέση. Οπότε, πιο σημαντική από την ένωση είναι το άθροισμα αυτών των δύο πολιτικών ομάδων. Αν το άθροισμα είναι 190 ή 200 ευρωβουλευτές, να ξέρετε ότι άτυπα θα υπάρχει ένα super group, και ας είναι σπασμένο στα δύο, που θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα και θα αναγκάσει, να πω κλείνοντας, το Λαϊκό Κόμμα να ακολουθήσει το δικό μας βηματισμό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να στηριχτούν και το ECR και το ID και κατ' επέκταση η Ελληνική Λύση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το πω. Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο κόμμα στο χώρο που είναι σε πολιτική ομάδα και είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσει να είναι και θα εκλέξει ευρωβουλευτές. Τα άλλα κόμματα
και του δικού μας χώρου εδώ στην Ελλάδα λένε ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη και ακούστε, δεν λένε καν αν και σε ποια πολιτική ομάδα θα ενταχθούν. Που είναι το, τουλάχιστον το 60% του κοινοβουλευτικού Μάλιστα. έργου είναι σε ποια ομάδα θα είσαι. Μπογδάνη. Η ελληνική όχι. λύση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Τις κοινοβουλευτικές ομάδες ρωτήσανε κάτι κομματίδια που λένε θα πάμε παρακαλώ. Εκεί. Λοιπόν, θα φάνε πόρτα από το ΙΣΥΑ. Κύριε Φράγκο, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει τεράστια σημασία ότι de facto τη Δευτέρα το πρωί λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια εντελώς νέα κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάλογα με τις δυναμικές που θα υπάρχουν στις νέες ευρωομάδες και ότι η ελληνική λύση όπως μας περιγράφεται θα είναι μέσα σε αυτή την... Είναι πρωταγωνιστής. Και να πω επίσης το σημαντικότερο διακύβευμα είναι να μην πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τα κόμματα που χαρακτηρίζονται ως ακραία σε εισαγωγικά του δεξιού χώρου είναι τα μόνα κόμματα που μιλούν για ειρήνη. Ακούστε πόσο αντιφατικό είναι αυτό το πράγμα. Και αυτή είναι η ουσία. Έτσι θα αποτραπεί ο πόλεμος. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση. Καλό σας βράδυ, καλή επιτυχία στις εκλογές της Κυριακής και σε εσάς.